τι αντιδράσεων έχει ξεσηκώσει το νομοσχέδιο αυτό του παιδείας μέσα στο κατακαλό καιρό και απέτηση η απόσυρσή του. Από όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους, διδάσκοντες, φοιτητές, εργαζόμενοι στα ΕΗ. Την αντίθεση και καταδίκη τους εκφράζουν με απεργίες, διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις και πληθώρα ψηφίσματα. Χαιρετίζουμε τους διαδηλωτές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Είμαστε μαζί τους, τους στηρίζουμε μέσα και έξω από τη Βουλή. Ενώνουμε τη φωνή μας στο αίτημα να αποσυρθεί τώρα, τελευταία ώρα, αυτό το τερατούργημα νόμος πλαίσιο που γιγαντώνει τα προβλήματα στην ανώτατη εκπαίδευση. Εξασφαλίζει πτυχία μόνο για την ανεργία, ενισχύει την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της παιδείας για να κερδίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Είναι απαράδεκτο, είναι καταδικαστέο. Όμως κατάπτυστα άρθρα έχει πληθώρα. Αναφέρθηκε αναλυτικά ο συγγητής μας, ο Γιάννης Οδελής και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος πριν από λίγο, ο Θανάσης Οπαφίλης. Δεν αμφιβάλλουμε ότι μερικά θα ήταν αποδεκτά και από το ΣΥΡΙΖΑ, που ίσως δεν ήθελε να αποκαλυφθεί και αποχώρησε. Ωστόσο, αυτό που έχει συγκεντρώσει τα πυρά και δικό σας εκλεγμένων στην αυτοδιοίκηση, σε φορείς και αλλού, είναι το άρθρο 296. Κακούργημα πραγματικό. Σε βάρος του εκπαιδευτικού ρόλου για τους φοιτητές αλλά και της έρευνας για τις σχολές της γεωπονίας και δασολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το άρθρο αυτό δεν υπήρχε στη διαβούλευση του νομοσχεδίου, που δείχνει την ένοχη τακτική σας και την αστική σας δημοκρατία. Ξέρατε ότι θα προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και χρονικά θέλατε να τις περιορίσετε. Η κατάργηση της αυτοτέλειας του Ταμείου Διαχείρισης Αγροκτήματος και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που προωθεί αυτό το άρθρο, σημαίνει πρώτον επαναφορά σε προηγούμενη προβληματική κατάσταση που ίσχυε πριν αρκετές δεκαετίες, δηλαδή οπισθοδρόμηση. Δεύτερον, σταματάει η πρότυπη και υποδειγματική διαχείριση των δασών στο Περτούλι Τρικάλων, 33.000 στρέμματα, απασχολώντας 40 δασεργάτες, όπου κάνουν πρακτική εκπαίδευση, εξάσκηση οι φοιτητές της δασολογικής σχολής. Συνεργάζεται με 2 δασικούς συνεταιρισμούς. Συντηρούνται κτίρια και εγκαταστάσεις για τους φοιτητές και καθηγητές την περίοδο πρακτικής εξάσκησης. Και το ίδιο γίνεται και στον ταξιάρχη της τουριστικής Χαλκιδικής με 58.000 στρέμματα, αλλά και στο κρατικό αγρόκτημα Θεσσαλονίκης 1.800 στρέμματα δίπλα στο αεροδρόμιο, όπου πραγματοποιείται η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών της γεωπονικής σχολής και φυσικά και η γεωπονική έρευνα. Τρίτον, θα χάνονται πια έσοδα από την πώληση ξυλίας, προϊόντων και επιδοτήσεων που τα χρησιμοποιούσαν για την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών και για υποδομές. Συντήρηση οδικού δικτύου, διαχείριση βοσκοτόπων, έργα διευθέτησης ορεινής υδρονομίας κλπ. Ακριβώς αυτά τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δηλαδή τα ταμεία που καταργείται, τα αντιμετώπιζαν σαν μια περιφερειακή δασική υπηρεσία και απολάμβαναν την εκτίμηση και το σεβασμό των τοπικών κοινωνιών, αναγνωρίζοντας το έργο και την προσφορά τους, χωρίς καμιά επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Αυτή η υποδειγματική διαχείριση και λειτουργία των πανεπιστημιακών δασών είχε ενσωματώσει χωριά και κοινωνικές ομάδες που ενίσχυαν και άλλες οικονομικές δραστηριότητες, όπως παραδείγματος χάρη ορεινό τουρισμό, και κρατούσαν ζωντανά τα χωριά αφού εξασφάλιζαν υποδομές μέσα από τη συντήρηση οδικών δικτύων, αλλά
και εισόδημα στον αγροτικό πληθυσμό. Αυτά θα συρρυκνωθούν, θα στραγγαλιστούν με αυτό το καταστροφικό άρθρο. Συνεπώς, μεγάλος και επικίνδυνος θα είναι ο αντίκτυπος στις τοπικές κοινωνίες, στο Περτούλι Τρικάλων και στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής. Καταστρέφεται περιοχές. Γιατί όμως προωθείτε κάτι που αποδεδειγμένα είναι οπισθοδρομικό και καταστροφικό, όταν είναι γνωστό ότι μέσα από τα έσοδα αυτών των ταμείων χρηματοδοτούνταν πρότυπες δασικές έρευνες και υπάρχουν χειροπιαστά, εντυπωσιακά και χρήσιμα συμπεράσματα που συμβάλλουν στη βελτίωση της δασικής επιστήμης, όπως αεροφωτογράφηση του δάσους με σύστημα ακτίνων λέιζερ, εξασφαλίζοντας την πλήρη καταγραφή του κάθε δέντρου, αλλά και όλης της περιεχόμενης βιομάζας. Επίσης, ψηφιακή καταγραφή του δασικού οδικού δικτύου, ώστε η πυροσβεστική να μπορεί να κατευθύνεται πιο γρήγορα σε εστίες φωτιά στα δάση, αλλά και την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην απορρόφηση διοξιδίου του άνθρακα από τα δάση. Συνεπώς, αποδεδειγμένα υπονομεύεται την εκπαίδευση και την έρευνα. Αλλά και άλλα πολλά περισσότερα μπορείτε να βρείτε στα έγγραφα διαμαρτυρίας που υπογράφουν ο πρόεδρος του Ταμείου Διαχείρισης Δασών αλλά και η πρόεδρος του τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τα συνυπογράφουν οι πρόεδροι των χωριών και των δασικών συνεταιρισμών, αυτοδιοικητικοί και κοινωνίες που διαμαρτύρονται στην κυριολεξία. Τα καταθέτουμε στα πρακτικά, όπως και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, με υπογραφές που ουσιαστικά είναι ένα μέρος, γιατί οι διαμαρτυρόμενοι είναι πολύ, πολύ περισσότεροι. Όμως, γιατί αρπάζεται την αυτοδιαχείριση στην περιουσία φιλέτο των πανεπιστημίων? Μα για τα σαγόνια των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό κάνετε παντού, σε όλους τους τομείς. Γι' αυτό δεν αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση για ποιο σκοπό κάνετε αυτές τις αντιδραστικές αλλαγές. Όπως φιλέτο του παραλιακού μετόπου της Θεσσαλονίκης είναι τα 1.800 στρέμματα του αγροκτήματος της γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γη υψηλής παραγωγικότητας για διατροφική παραγωγή. Και οι σχεδιασμοί σας? Αλλαγή χρήσης γης για κερδοφορία των καπιταλιστών. Αυτός είναι ο σκοπός σας. Η εκμετάλλευση των πανεπιστημιακών δασών και του αγροκτήματος, φιλέτα, να δοθούν στις αδιφάγες ορέξεις των επιχειρηματικών ομίλων, υποβαθμίζοντας εκπαίδευση και έρευνα. Είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής που εντάσσεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Μπολόνια, της Λισαβόνας, που ψηφίζεται, υλοποιείται και εξειδικεύεται τόσο η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ. Ντροπή να το πάρετε πίσω. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής, αλλά και σε αυτό το συγκεκριμένο άρθρο της ντροπής, για να ξέρει ο κόσμος ποιος στηρίζει τέτοια τερατουργήματα.